το ερώτημα ποια είναι η επικαιρότητα μιας συζήτησης για την άμεση δημοκρατία μέσα σε αυτόν τον οριμαχτό που ζει τις τελευταίες ώρες η πολιτική ζωή της χώρας. Για να καταλάβουμε ποια είναι η μέγιστη επικαιρότητα μιας τέτοιας συζήτησης, πρέπει να θέσουμε το ερώτημα ποιον αφορά η άμεση δημοκρατία. Ποιο είναι το υποκείμενο που καλείται να ενστερνιστεί τον πολιτισμό της άμεσης δημοκρατίας, ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καλούνται να οργανωθούν με θεσμούς άμεσης δημοκρατίας. Η δική μου γνώμη είναι ότι γενικά και πολύ περισσότερο στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία η άμεση δημοκρατία δεν αφορά μια πολιτική ελίτ, δεν αφορά ένα ιδεολογικό χώρο, δεν αφορά ένα πολιτικό κίνημα. Η άμεση δημοκρατία σήμερα είναι μια πρόταση που απευθύνεται και μόνο έτσι έχει νόημα, μόνο έτσι έχει επικαιρότητα σε μια ολόκληρη κοινωνία. Είναι μια πρόταση για το πώς αυτή η κοινωνία θα αυτοθεσμίσει εκ νέου από πάνω μέχρι κάτω, από άκρη σε άκρη, όλο της το είναι. Σε όλα τα επίπεδα. Είναι μια πρόταση συγκεκριμένη για το πώς 11 εκατομμύρια άνθρωποι, καταρχήν 11 εκατομμύρια άνθρωποι, θα παράγουν τα τρόφιμα που έχουν ανάγκη, τα ρούχα, τα καταναλωτικά προϊόντα, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα γεννήσουν, θα δημιουργήσουν πολιτισμό, πώς θα παράγουν παιδεία, πώς θα οργανώσουν με ένα διαφορετικό τρόπο τις ανθρώπινες σχέσεις, πώς θα οργανώσουν μια άλλου τύπου πολιτεία. Είναι μια πρόταση, πολιτεία υπό και κράτους είναι λίγο διαφορετικά αυτά για μένα. Είναι μια πρόταση για το πώς η κοινωνία αυτού του τόπου, πώς οι κοινωνίες των διαφορετικών τόπων, οι κοινωνίες όλες της ανθρωπότητας θα μπορέσουν να ξεκινήσουν, να χτίσουν μια καινούργια πραγματικότητα, μια καινούργια ανθρωπότητα, ένα καινούργιο πολιτισμό. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αφορά μια ελίτ, κάποιους πρωτοπόρους, κάποιους που τα ξέρουν όλα. Είναι μια πρόταση και αυτό σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα η οποία απευθύνεται στην πλειοψηφία του πληθυσμού. Δεν είναι η μόνη πρόταση για το πώς θα βγούμε από το αδιέξοδο, από αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βρισκόμαστε. Υπάρχει μια πρόταση η οποία με διάφορες παραλλαγές κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της αριστεράς, η οποία φαντάζεται ότι βγαίνοντας από το ευρώ, κλείνοντας λίγο πολύ τα σύνορα, στείνοντας ένα κρατικό μηχανισμό που λειτουργεί στοιχειοδός, παίρνοντας τον έλεγχο των μεγάλων κρατικών μονάδων, των τραπεζών, με ένα αξιοπρεπή σχεδιασμό, σε 3, 4, 5 χρόνια θα μπορέσει να ανορθωθεί η χώρα με την ηγεμονία των λαϊκών δυνάμεων, της εργατικής τάξης, ανάλογα με τον καθένα. Στην πραγματικότητα, αγαπητοί φίλοι σύντροφοι, πρόκειται για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ του 1981 ή αν θέλετε για το κοινό πρόγραμμα της γαλλικής αριστεράς του 81. Πράγματα που ήταν ξεπερασμένα ήδη μετά τη δεκαετία του 30. Πρόκειται για πράγματα που δεν απέτυχαν απλώς γιατί ο Ανδρέας ο Παπανδρέου πρώτο δώσε ή επειδή ο Μιτεράν δεν είχε τα κότσια. Πράγματα που απέτυχαν γιατί είχε περάσει την εποχή. Ακόμα και ο Στάλιν, ο οποίος μπορεί να ήταν πολλά κακά, αλλά όχι ηλίθιος, όταν μίλαγε για σοσιαλισμό σε μια μόνο χώρα, είχε στο μυαλό του τη Σοβιετική Ένωση των 200-250 εκατομμύριων. Είναι μια απόλυτη ανοησία να φαντάζεται κανείς ένα κρατικό καπιταλισμό, γιατί αυτό στην πραγματικότητα έχουν στο μυαλό του για σοσιαλισμό, το οποίο θα υλοποιηθεί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα και μάλιστα στη συγκεκριμένη Ελλάδα με την παραγωγική δομή που έχει, με τις συνήθειες, τον πληθυσμό και πάει λέγοντας. Απέναντι σε όλα αυτά, αυτό που μπορεί να σταθεί, το μόνο που μπορεί να προχωρήσει, αν δεν γίνουμε όλα αυτά τα οποία μας προορίζουν, είναι μια γιγαντιαία προσπάθεια όλου του πλήθους
πλήθους όλου του κόσμου σε κάθε γωνιά, σε κάθε τόπο, κάθε τόπο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, για να οργανωθεί η κοινωνία από τα κάτω. Για να οργανωθεί μια κοινωνία, ας την πούμε ελευθεριακή, ας την πούμε σοσιαλιστική, αλλά σαν έργο, σαν αποτέλεσμα της προσπάθειας χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων πρωτοβουλειών που ξεκινάνε από τα κάτω. Μόνο αυτό μπορεί να προχωρήσει, μόνο αυτό έχει μια λογική. Ακόμα και μια αλλαγή πολιτιακή στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε παρά να ήταν το αποτέλεσμα μιας, το αποτέλεσμα της κορύφωσης μιας τέτοιας προσπάθειας, η οποία δεν παραπέμπεται σε μια μεγάλη νύχτα, αν και μπορεί να προβλέπει πολλές μεγάλες νύχτες στην πορεία της και όχι μόνο μία, η οποία όμως ξεκινάει εδώ και τώρα. Αυτό επίσης στην κουλτούρα της ελληνικής αριστεράς, όχι σε όλους, να μην είμαστε άδικοι, αλλά δυστυχώς αυτό είναι που κυριαρχεί, συνδυάζεται με μία στην πραγματικότητα εθνική αναδίπλωση. Εγώ δεν καταλαβαίνω μορφές άμεσης δημοκρατίας στην Ελλάδα σαν στα πλαίσια μιας εθνικής αναδίπλωσης. Να πω με πολύ απλοϊκό τρόπο, ίσως παρεξηγήσιμο τη σκέψη. Αν οι Ζαπατίστας δημιουργούν απελευθερωμένες ζώνες στο Τσιάπας, αν Γερμανοί σύντροφοι δημιουργούν απελευθερωμένες ζώνες σε πόλεις Γερμανίας, αν το MST στη Βραζιλία δημιουργεί απελευθερωμένες ζώνες στα αγροκτήματα, πώς θα μας φαινόταν η ιδέα για μια απελευθερωμένη ζώνη που θα έχει την έκταση μιας ολόκληρης χώρας? Μια απελευθερωμένη ζώνη που θα γινόταν όχι μόνο για χάρη των κατοίκων της, αλλά για χάρη όλων των λαών της Ευρώπης, όλων των λαών της Μεσογείου, όλων των λαών του κόσμου. Μια απελευθερωμένη ζώνη για όλο το παγκόσμιο κίνημα. Μόνο έτσι μπορώ να καταλάβω μια επαναστατική απόπειρα στη χώρα μας. Μόνο σαν μια ανοιχτή προσπάθεια, σαν μια στιγμή σε μια διαδικασία πανευρωπαϊκή και παγκόσμια. Καμιά τύχη δεν μπορούμε να ελπίζουμε για τον εαυτό μας αν γίνουμε μια Κούβα στη Μεσόγειο ή ακόμα χειρότερα μια Βόρεια Κορέα που επιπλέον δεν θα έχει και την Κίνα από πίσω της. Στην πραγματικότητα μπορούμε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη γωνία της Ευρώπης ή της Μεσογείου, μια ζώνη κοινωνικού πειραματισμού, μια ζώνη απελευθερωτικών πειραμάτων, η οποία θα κάνει θελκτικό, θα κάνει να φαντάζει δυνατό το όραμα, το όνειρο του κοινωνικού μετασχηματισμού σε όλους τους λαούς του κόσμου. Όπου και αν ταξιδέψεις σήμερα, όπου και αν πας, όπου και συναντήσεις αριστερό άνθρωπο, είτε είναι στο Πακιστάν, είτε είναι στην Κίνα, είτε όπου θέλετε, το πρώτο που σε ρωτάει είναι τι κάνετε εσείς οι Έλληνες. Από εσάς περιμένουμε. Κατά ένα περίεργο τρόπο βρισκόμαστε ξανά στο κέντρο της παγκόσμιας ιστορίας, όπως πολλές εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια πριν. Πέφτουνε πολλά βάρη στην πλάτη μας. Η δική μας γενιά βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Ή θα οδηγήσουμε τον τόπο σε μια καταστροφή ίσως μεγαλύτερη από το 22, ή θα έχουμε την ευτυχία σαν γενιά για ένα πείραμα που το περιμένουν πολλοί άνθρωποι στη ζωή τους και δεν το βλέπουν ούτε από μακριά και το ακούνε μόνο μέσα από τις διηγήσεις τους. Διηγήσεις των άλλων ή μέσα από τα βιβλία. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευκαιρία την οποία αν δεν την αρπάξουμε η καταστροφή θα είναι μεγάλη. Αν την πιάσουμε όμως μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το έξοχο και το εξαιρετικό με ένα μοναδικό τρόπο. Αυτό ακριβώς το πείραμα είναι ο πολιτισμός της άμεσης δημοκρατίας. Γι' αυτό είπα 11 εκατομμύρια καταρχάς. Ακριβώς γιατί οι επαναστάσεις το έδειξαν πρόσφατα, οι αραβικές επαναστάσεις, αλλά όποτε και να δούμε πραγματική επανάσταση στον κόσμο, πάντα έτσι είναι. Κάπου κάποιοι βάζουν τη φωτιά ή κάποιοι γίνονται ήδη η φωτιά. Η φωτιά όμως αυτή μεταδίδεται. Και σε αυτό ακριβώς ελπίζουμε. Όχι στο να δημιουργήσουμε εδώ το όραμα του κεϊνσιανισμού της δεκαετίας του 30, αλλά μια διαδικασία η οποία θα πυροδοτήσει νέες επαναστατικές διαδικασίες στο πνεύμα της νέας εποχής. Το ερώτημα είναι πώς ακριβώς θα σταθούμε, πώς ακριβώς θα δράσουμε μπροστά σε αυτή τη νέα επαναστατική κατάσταση η οποία είναι πιθανό να μας προκύψει. Πρέπει να είμαστε σκληροί με τον εαυτό μας. Δεν είμαστε η πρωτοπορία. Δεν μπορούμε να διεκδικούμε για τον εαυτό μας αυτόν τον ρόλο. Ακόμα κι αν ήμασταν, η ουσία κάθε πραγματικής εξέγερσης είναι να ξεπερνάει, είναι να αφήνει πίσω της την κάθε πρωτοπορία.
κατάσταση που έρχεται πρέπει να το έχουμε βαθιά μέσα στο μυαλό μας. Δυστυχώς υπάρχουν από παντού ενδείξεις ότι αυτό δεν το έχουμε κατακτημένο. Πολλοί από εμάς καταλαβαίνουμε την κοινωνία σαν την προέκταση του δικού μας χώρου, σαν την προέκταση του δικού μας πολιτισμού, του δικού μας τρόπου ζωής. Δεν καταλαβαίνουμε την εξέγερση σαν κάτι που μπορεί να προκόψει μόνο αν κάνει λείπασμα τις δικές μας οργανώσεις, το δικό μας πολιτισμό, το δικό μας τρόπο ζωής. Εμείς δεν είμαστε η πρωτοπορία της ιστορίας. Το πιο πιθανό, στην καλύτερη περίπτωση, να γίνουμε το λείπασμά της, όπως έλεγε κάποιος μεγάλος κάποτε. Και δεν είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιους ρόλους. Θυμάμαι στην πλατεία, κάποια στιγμή πριν τις 28 του μήνα, πριν τη σύγκρουση στις 28 ή στις 29, ένα πιτσιρικά, καμιά 20 χρονών, που έλεγε σε ένα σύντροφο, τον Γιώργο τον Λούκα, για όποιον το ξέρουνε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, πόσες πορείες έχω λιώσει τα παπούτσια μου. Δείχνει πολλά πράγματα. Αυτό είναι ένα ακραίο περιστατικό και το λέω λίγο προβοκατόρικα για το πώς σκεφτόμαστε. Ας πούμε, αν ανοίξουμε για λίγο τη συζήτηση του τι έγινε στις πλατείες, δεν έχουμε καταλάβει ποια ήταν η διαλεκτική της πάνω και της κάτω πλατείας. Γιατί το κράτος, όταν θέλησε να τσακίσει το σύνολο του συντάγματος, κατάλαβε πολύ καλά ότι αν χανόταν η πάνω πλατεία, η κάτω πλατεία ήταν καταδικασμένη να βράσει το ζουμί της και τελικά να παραχμάσει. Γιατί όταν λέμε όλη κοινωνία, θα δούμε όλους τους ανθρώπους. Θα δούμε και τον εργαζόμενο που ρουφιανεύει, που ρουφιάνευε πριν μάλλον, τον συνάδελφό του. Θα δούμε τον άλλον που έδερνε πριν, όχι πια τη γυναίκα του. Θα δούμε τον άνθρωπο που πριν από λίγο είχε ρατσιστικές προκαταλήψεις. Θα δούμε τον άνθρωπο που τσαλαβούστηκε σε το οτιδήποτε. Η επανάσταση είναι μια μεγάλη μεταμορφωτική διαδικασία που όλους αυτούς θα τους μεταμορφώσει. Όμως ο καθένας θα μπει σε αυτό το παιχνίδι με τα δικά του χρώματα, με τις δικές του έννοιες, με τις δικές του λέξεις. Δεν θα μπει με τις λέξεις, με τις έννοιες, με τις μορφές που έχουμε εμείς στο κεφάλι μας. Αν δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με όλους αυτούς, θα είμαστε καταδικασμένοι να βλέπουμε τον εχθρό στη γειτονική, αντεξουσιαστική ή αριστερή συλλογικότητα, να πλακωνόμαστε μεταξύ μας και να νομίζουμε ότι αυτός ο μικρόκοσμος είναι η κοινωνία. Σύντροφοι, το στοίχημά μας αυτή τη στιγμή είναι η μεγάλη πολιτική, με τον τρόπο που την εννοούσε ο Νίτσε. Δεν είναι οι μικροκαυγάδες οι οποίοι έχουμε μεταξύ μας. Αυτή τη στιγμή το στοίχημα είναι πως μέσα από αυτά τα σκουπίδια που είχε καταντήσει ο ελληνικός λαός τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί να μην κορδευόμαστε. Θυμηθείτε την Ολυμπιάδα, πόσοι τη θέλανε και πόσοι διαφωνούσαν. Ένα μεγάλο βήμα για να καταντήσουμε εδώ. Αυτοί όλοι δεν βγαίνανε με δικτατορία, με εκλογές βγαίνανε. Ο κόσμος τους έβγαζε. Είναι βαθιά υποτιμητικό για τον κόσμο να το θεωρούμε αθώο και θύμα. Αυτός ο κόσμος καλείται να μετασχηματιστεί. Και δεν είναι αθώος, είναι ένοχος. Είναι μια διαδικασία μετασχηματισμού του, η οποία όμως δεν αφοράει μόνο αυτόν τον κόσμο. Αφοράει εξίσου και εμάς. Όταν βγήκε ο ΓΑΠ και πρότεινε το δημοψήφισμα, οι πρώτοι που παγώσαμε είμαστε εμείς. Γιατί δεν μιλάω για όλους, πολλοί από εμάς. Μερικοί εξαιρέθηκαν. Γιατί λίγο πολύ, όταν μας δινόταν η ευκαιρία να τα παίξουμε όλα όσα λέγαμε μέχρι τώρα σε ένα δημοψήφισμα και να κερδίσουμε ένα όχι, γιατί θα το κερδίζαμε, γι' αυτό και δεν το θέλουν όλοι, γι' αυτό και ρίξαν το ΓΑΠ. Κάναμε προς στιγμήν όπως ο λαγός που υποτίθεται ότι τα είχε με την Τίγρη όταν βρέθηκε μπροστά στην Τίγρη. Μαλακίες λέμε για να περάσει ώρα. Η πρώτη που φοβήθηκε ή ο πρώτος που φοβήθηκε από αυτό ήταν ο κατεξοχήν που θα ήταν κερδισμένος, το κουκουέ. Γιατί είναι με στη λογική της γραφειοκρατίας να μην θέλει να ξεφύγει από αυτό που είναι. Ακόμα και να πάρει την κυβέρνηση που λέει λόγος. Ακόμα και να μας πατήσει κάτω. Ακόμα και αυτό προτιμάει τη σιγουριά, τη βολή της, αυτό που έχει συνηθίσει, παρά τα μεγάλα ρίσκα. Αυτοί όλοι νομίζουν ότι είναι πρωτοπορία. Επειδή με τα διάφορα μεγάλα λόγια κοροϊδεύουν όχι τους άλλους. Αυτό είναι δευτερεύον. Κοροϊδεύουν πρώτα απ' όλα τους εαυτούς τους. Λοιπόν, εδώ, σε αυτή τη βδομάδα, αποδείχθηκε ποιος είναι και ποιος δεν είναι πρωτοπορία. Αποδείχθηκαν τα χάλια μας, αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει τέτοια πρωτοπορία. Θα θέλω να θυμίσω ότι αυτά τα γεγονότα στην πραγματικότητα τα πυροδότησαν οι αυθόρμητες παρεμβάσεις του κόσμου, στις οποίες φυσικά συμμετείχαν οργανωμένες δυνάμεις, μερικές φορές πήραν και την πρωτοβουλία, στις παρελάσεις που ήταν κατά τη γνώμη μου η εκτροπή των παρελάσεων, η εισβολή του πλήθους στις παρελάσεις ήταν από τα πιο σημαντικά και τα πιο κρίσιμα
άνοιξα λίγο το ζήτημα του απολογισμού των πλατιών. Ανέφερα ένα πρόβλημα, ότι δεν είχαμε κατανοήσει τη διαλεκτική των διαφορετικών ταχυτήτων που εμπλεκόταν σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει και ένα δεύτερο πρόβλημα, ακόμα σοβαρότερο, πολύ πιο σοβαρό. Το πρόβλημα ότι καταλαβαίνουμε την άμεση δημοκρατία με τον τρόπο του φοιτητικού ελληνικού αμφιθεάτρου, το οποίο έχει αποδειχθεί εξαιρετικά μακρόβιο από το 79 που το συνάντησα μέχρι πρόσφατα. Και με αυτόν τον τρόπο καταλάβαμε τις διαδικασίες της άμεσης δημοκρατίας. Μια συνέλευση όπου λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, όπου παίρνει και μια απόφαση που κανένας δεν ενδιαφέρεται καν να την τυπώσει μετά, και με αυτόν τον τρόπο έχει επιβεβαιώσει τη συλλογικότητά του και πάει λέγοντας. Με αυτόν τον τρόπο σύντροφοι δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Αυτού του είδους η κοινοβουλευτική μορφής άμεσης δημοκρατία μπόρεσε να δουλέψει για κάποιο καιρό στο Σύνταγμα, όσο τα φώτα της δημοσιότητας, της επάρατης δημοσιότητας στα πάνω του, και ακριβώς γιατί είχε απέναντι τη Βουλή, και αυτό της έδινε μια φόρτιση συμβολική, αλλά δεν μπόρεσε να δουλέψει στις γειτονιές. Στις γειτονιές οι λαϊκές συνελεύσεις αποδείχθηκαν πάρα πολύ πιο αδύναμες. Γιατί? Γιατί απέτυχαν στο κύριο στοίχημα που ήταν να μετατραπούν σε εργαζόμενα σώματα. Δηλαδή σε σώματα υλοποίησης πρωτοβουλειών, σε σώματα που κάνουν πράγματα, σε σώματα που παίρνουν πρωτοβουλίες, και όχι απλώς σε σώματα τα οποία βγάζουν λόγους καλούς ή κακούς από αυτόνομους ή εξουσιαστές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, το είχα ξαναπεί σε μια κουβέντα που είχε γίνει στο Σύνταγμα, το πώς δουλεύανε στο PIP Global Action όσο κρατούσε το πάνω χέρι στο κίνημα εναντίον της παγκοσμιοποίησης. Γινόταν μια συνέλευση. Δήλωνε ο καθένας το τι πρωτοβουλία γούστερε να πάρει. Η ψηφοφορία της συνέλευσης ήταν το πώς εθελοντές θα εμφανιζόταν να πάρουν μέσο όρος σε αυτή την πρωτοβουλία. Στο τέλος, μετά από 10 μέρες, ξαναγινόταν η συνέλευση και εμφανιζόταν η κάθε πρωτοβουλία και έδινε ένα απολογισμό. Το σημαντικό όμως δεν ήταν η συνέλευση. Ήταν οι πρωτοβουλίες. Ήταν τα πράγματα που κάναμε. Εμείς, εκεί που πάσχουμε, εκεί που είμαστε εξαιρετικά αδύνατοι, είναι σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που να κάνουν πράγματα. Είναι ότι λειτουργούμε σε μια νομοθετική εξουσία η οποία στερείται τον εκτελεστικό του μηχανισμό. Δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν υπάρχει στην άμεση δημοκρατία η διάκριση αυτή. Ότι στην άμεση δημοκρατία οι ίδιοι οι οποίοι λένε τις ωραίες ιδέες, οι ίδιοι οι οποίοι βγάζουν τους φλογερούς λόγους, είναι αυτοί που θελοποιήσουν ή δεν θελοποιήσουν τις αποφάσεις. Από αυτής της σκοπιάς είχε δίκιο ένας μεγάλος παλιά, ο οποίος αποκαλούσε την κομμούνα εργαζόμενο σώμα, επιμένοντας σε αυτό το καθοριστικό, ότι δεν υπήρχε διάκριση νομοθετικής από την εκτελεστική εξουσία. Χρειαζόμαστε μια νέα γενιά συνελεύσεων, οι οποίες στους τόπους που ζει και κινείται ο κόσμος θα κάνουν πράγματα, θα παίρνουν πρωτοβουλίες, ή θα είναι η συμπαράσταση αυτού που του κόβουν το ρεύμα, ή θα είναι δεν ξέρω εγώ τι, εναλλακτικά παζάρια, έχουν ακουστεί πολλές ιδέες. Το βασικό είναι να μετασχηματιστεί αυτός ο κοινοβουλευτικός τρόπος λειτουργίας των αμεσοδημοκρατικών θεσμών σε πραγματικά αμεσοδημοκρατικό. Και θα ήθελα να κλείσω με μια κουβέντα. Αυτή τη στιγμή, σύντροφοι, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου θα ήταν κρίμα ακόμα μια φορά να μιλάμε για μια ένδοξη ήττα. Πρέπει να νικήσουμε. Πρέπει κάποια στιγμή να νικήσουμε. Και αυτό σημαίνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που να παιχθεί στο επίπεδο όλης της ελληνικής κοινωνίας. Δεν έχει σημασία ακόμα μια φορά να θρηνήσουμε μια ένδοξη ήττα. Στο κίνημα, στην ιστορία των τελευταίων 200 χρόνων, έχουμε άπειρες ένδοξες ήττες. Επιτέλους, μια νίκη η οποία να πείσει τον κόσμο, εδώ, στην Ευρώπη, στον κόσμο, ότι ναι, μπορούμε να νικήσουμε. Ότι δεν έχουμε απλώς δίκιο, αλλά μπορούμε και να το βρούμε. Αυτό που μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή περισσότερο από κάθε άλλο είναι να νικήσουμε. Αυτά.